πάνω σε αυτό. Εγώ ξέρω ότι πήγαν τα ραδιόφωνα κάτω και δεν τους άφησαν μέσα να πούνε. Μα γι' αυτό το λόγο τους έβγαλε ο Κώστας για να τους ξεπλουτιάσει. Και αυτοί θεώρησαν τώρα επικοινωνιακή νίκη. Εγώ αυτό ξέρω. Έτσι, αυτοί βγήκαν και δείξαν πάλι το πραγματικό τους εαυτό. Αυτοί είναι ρε Σιτζόταν, δεν κρύβονται. Σου λέει, εγώ δεν θα τον έβγαζα στο δικό μου το ραδιόφωνο, ας πούμε. Είμαι αυτό, σας κάνω αυτά και σας το λέω φορά παρακάτω. Αλλά δεν με πειράζει που τον βγάλανε, αλλά εγώ δεν θα τον έβγαζα, ας πούμε. Γιατί να μην τον βγάλανε, έτσι, Σιτζόταν, τι έχουμε, χούντα έχουμε. Όχι, δεν γουστάρω, είναι ο παδός και δεν γουστάρω. Όχι, δεν θέλω να με πει τι, ρε φίλε. Και ο Κυριάκος, να με πει τι. Βγαίνει στα αθηναϊκά. Δηλαδή ο Καραπαπάς δεν είναι ο παδός, μισό λεπτό. Γιατί να τον βγάλω, ρε φίλε. Ορμάει στον Παράσχο προχθές και τον κάνει άνω κάτω και ο Αμόγιο τον είπε, Καραγκιόζη τον είπε, αυτά τον είπε. Τον Παράσχο τον προπονητή. Ναι. Γιατί να τον βγάλω, να με πει τι αυτός εδώ. Το ίδιο σκεπτικό. Ναι. Δεν τον βγάζω εγώ. Περίμενε, με τίποτα. Περίμενε να τρώω πόρτα την προηγούμενη μέρα από το ραδιόφωνο, ας πούμε. Δεν με βάλει μέσα να σπουδάρω το μάτς. Εσείς δεν. Το ραδιόφωνο το δικό σου, από ό,τι είπε ο Καραπαπάς, δεν θα θέλει άτομο, έτσι μας είπε. Ποιος το είπε, κάτω ήταν ο Σάκης ο Κίνας. Δεν ξέρω, ο Κίνας. Κάτω ήταν ο Σάκης ο Κίνας. Πάντως άλλο ραδιόφωνο, δεν θα πω για τα αθλητικά. Ξέρω εγώ, ναι. Ένα ραδιόφωνο, το Ράδιο Θεσσαλονίκη, μπήκε και έκανε κανονικά μετάδοση. Και όταν ρώτησα εγώ τον Καραπαπά, ρε φίλε. Σύντε φορά παρτίδα του μπορεί να είναι διαφορετικού είδους συνεργασία. Έδωσε 20.000 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μου λέει μπορεί να μην έδωσε. Ήταν ενηγματική η απάντησή του. Τι ενηγματική, ξεκάθαρο. Συνεργασία ανταλλακτική, ανταποδοτική. Ανταποδοτική σου. Ναι, αυτό είναι, γίνονται μεταξύ ραδιοφώνων και. Εντάξει, αυτό ήθελα να μάθω εγώ κτλ. Εντάξει τώρα. Μάλλον τα αθλητικά ραδιόφωνα ενοχλούσαν, το Ράδιο Θεσσαλονίκη δεν ενοχλούσε, φαντάζομαι, και επειδή και το Sport FM δεν τα αφήσα να μπει και λόγω Θωμαίδη. Υπάρχει ο Μερτά, ρε φίλε, πώς θα γίνει τώρα. Τι να κάνουμε, εντάξει. Υπάρχει, όμως, πρώτα, υπάρχει ο Μερτά. Και κάτι ακόμα, Κώστα, εμετικά τα σχόλια στο πρόσωπό σου περί Ρουφιάνου και τέτοια. Κοίταξε να δεις. Εμετικά. Άκουσε να δεις. Δηλαδή, τι επιθυμούμε, να αφήνουμε τον κόσμο ως σκοταδισμό, να μην καταλαβαίνουν ποιοι είναι και ποιοι γλυκούνται τον αντίπαλό σου. Όταν είναι οπαδοί αυτοί που τα λένε. Όχι, μιλάω για συναδέλφους σου εντός εισαγωγικών. Δεν είναι συνάδελφοι, αυτοί είναι οπαδοί. Οπότε πρέπει να τους βγάζεις από συναδέλφους. Εγώ δεν θα τον έβγαζα τον Καραπαπά. Άκου τώρα για τον Καραπαπά. Εννοείται. Τώρα κοίταξε να δεις. Και εγώ δεν πήρα άδεια, ας πούμε, μπορώ και εγώ να μιλήσω, αλλά επειδή εγώ δεν ασχολούμαι με τους άλλους, επειδή μου δίνεις πάσα. Για παράδειγμα, ας πούμε, όταν ο Μπατατούδης άνοιξε την Ωμέγα TV και μάντρεσε 40 κοπρόσκυλα και τα τάιζε, εγώ δεν βγήκα να πω γιατί δεν παίρνει εμένα. Καταλαβες τι γίνεται. Για ποιο λόγο, ας πούμε, να βγω και να πω εσένα, γιατί είσαι μισό λεπτό ο Μπατατούδης που χρέωνε τον ΠΑΟΚ και τον κάνανε πλάτες, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάποιοι οποίοι δουλεύαν εκεί, δεν μιλούσαν εναντίον του Μπατατούδη, ο παδικό. Ή για παράδειγμα, όταν βγάζανε το Σπανουδάκι στην Ετρία και παίζανε πάσες μαζί και χρεώνονταν ο Ηρακλής ο Βουγκαράς. Δεν το ρωτήσαμε, δεν πήρε την άδειά μας, όπως εμείς δεν πάρουμε την άδεια κανένας για να βγάλουμε κάποιον να μιλήσουμε, για παράδειγμα. Ούτε αν κάποιος πήγε και έπαιξε στον Ολυμπιακό τερματοφύλακα και είχε τον κόκαλη, ας πούμε, εργοδότη, του είπαμε γιατί ρε φίλε πας στον Ολυμπιακό και παίζεις μπάλα, αφού είναι Βόρειος Ελλάδα εδώ κτλ. Εμείς λοιπόν δεν ασχοληθήκαμε μαζί τους. Και θεωρώ ότι το να ασχολείσαι με τον άλλον πρέπει να το φτάσεις πρώτα. Όταν είσαι στο 3 και ο άλλος είσαι στο 20. Όχι, όχι, μπερδεύεσαι. Μισό λεπτό, μιλάω εγώ τώρα. Τι μπερδεύεσαι, τι κάνεις τώρα το δικηγόρο. Μπερδεύεσαι, φυσικά. Όταν είσαι στο 3,5 και είσαι στο 18 ή στο 20 και είσαι στο 4, εντάξει, ασχολείσαι γιατί προφανώς νιώθεις μειονεκτικά. Αλλά εγώ δεν μπορώ τα κόμπλεξ τα δικά σου να στα γιάνω. Άμα θες να γιάνεις τα κόμπλεξ σου, να πας σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο. Δεν πήρα εγώ την άδειά σου. Φυσικά, δικαίωμα έχει. Ο καθένα έχει το δικαίωμα για ό,τι θέλει. Ο κόσμο κρίνει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Εγώ είπα την άποψή μου, εγώ δεν τον έβγαλα. Καλά, εσύ είσαι οπαδό. Τι να κάνω, εγώ δεν είμαι όμω. Εντάξει, εσύ δεν είσαι, εσύ μπορεί να έχει περάσει αυτά τα κόμπλεξ. Άλλοι πάλι μπορεί να τον βγάζανε. Αλλά εγώ είμαι σίγουρο ότι η τρομερή πλειοψηφία τη πόλη δεν τον έβγαζε. Ναι. Βέβαια. Δημοσιογράφοι δηλαδή. Και δημοσιογράφοι και οπαδικέ εκπομπέ αδέλφου και οτιδήποτε. Εγώ τι είμαι. Οπαδική εκπομπή τι είσαι δημοσιογράφο. Έχω κάνει οπαδό εγώ. Εγώ έχω μαλώσει με όλους τους οπαδούς. Να μπαίνει. Τι σημασία έχει, δεν μπορεί να την χαρακτηρίσει. Του Ραπτόπουλου είναι κατηγορία σόου ποδοσφαιρικό. Είναι σόου ποδοσφαιρικό, μην με μπερδεύετε. Δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, εγώ δεν είμαι σόου ποδοσφαιρικό. Κάνει οπαδική. Ο Γκαρσία βγήκε σε αθηναϊκό ραδιόφωνο και έκανε τα χέρια στους Ολυμπιακούς και τον βγάλα σε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Εγώ όμως, άμα είμαι τώρα. Καλά, καλά και τον βγάλα. Δεν θα αφήσω, ας πούμε, ραδιόφωνα που πρόσχεται σε άλλη ομάδα τη συγκεκριμένη, ας πούμε, με στην Τούμπα να κάνω ένα μετάδοση. Εννοείται. Και όποιες εκπομπές κατηγορούν τον ΠΑΟΚ, εννοείται ότι θα τις κόψω, ας πούμε. Εννοείται. Μπορεί και να πας στον Πανόπουλο και να φας πόρτα και εσύ. Φυσικά. Και να πας. Εννοείται. Είναι στη δημοκρατία, δεν είναι. Δεν είναι δημοκρατία. Τι είναι δημοκρατία. Θα αγωγώ εκπομπή και θα κράζει τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Και θα τον βάλω στο Ισπανικό. Εννοείται. Τι γράφεις, βρε,